Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Εξαιρετικά δύσκολες είναι οι ώρες στο Αμάρι. Η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες στο Χορδάκι έχει ξεφύγει από τον έλεγχο, έχει επεκταθεί και απειλεί χωριά. Πάμε στην Αλκιόνη Χριστοδουλάκη, η οποία θα μας δώσει το στίγμα. Ποια είναι η εικόνα τώρα, Αλκιόνη? Καλησπέρα Κατερίνα, κυρίες και κύριοι. Η φωτιά είναι ανεξέλεγκτη. Οι συνθήκες είναι δραματικές κάτω από τις οποίες επιχειρούν και οι πυροσβεστικές δυνάμεις και οι εθελοντές και οι άντρες πολιτικής προστασίας. Οι άνεμοι είναι ισχυροί και διχεραίνουν το έργο όλων. Η πυροσβεστική δύναμη στα σημεία είναι τεράστια. Μιλάμε για εκατοντάδες εθελοντές, υδροφόρες των Δήμων, 16 εναέρια μέσα που επιχειρούν αυτή τη στιγμή. Η αναζωπήρωση, όπως είπες και εσύ, ξεκίνησε σήμερα το πρωί στον Άγιο Ιωάννη με τα 112 να χτυπάνε ασταμάτητα στους κατοίκους των περιοχών. Ξεκίνησε με την εκένωση της Αγίας Παρασκευής προς Μάνδρες. Αργότερα προχωρήσαμε στην εκένωση του Αποδούλου προς Φουρφουρά, όπου μάλιστα να σημειώσουμε ότι στο πολιτιστικό κέντρο Φουρφουρά μεταφέρονται όλοι οι άνθρωποι οι οποίοι αναγκάζονται να εκενώσουν τα χωριά τους. Αργότερα είχαμε την εκένωση του Πλάτανου προς Λοχριά, ακολουθήθηκε από την εκένωση στο Βαθιακού προς τον Πλάτανο, μάλλον αντίστροφα, με συγχωρείτε. Στις 4 η ώρα είχαμε 112 σάτα και ριζικά προς Κλίμα και στις 4:30 112 πάλι από Άδρακτος και Λοχριά προς Καμάρες. Η κατάσταση, όπως αντιλαμβανόμαστε, ειδικά μέσω τόσων εκενώσεων, είναι πραγματικά δραματική. Να πούμε ότι ο Δήμαρχος Αμαρίου, ο Παντελής Μουντζανός, ζήτησε ήδη την κήρυξη των περιοχών σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης πολιτικής προστασίας, ενώ μάλιστα λεωφορεία από το Ηράκλειο, επειδή δεν μπορούσαν να περάσουν από το Ρέθυμνο, δεν υπήρχε πέρασμα για τα σημεία που χρειάζονται, λεωφορεία από το Ηράκλειο φτάνε στο σημείο λόγω της εκένωσης του Πλατάνου για να μπορέσουν να πάρουν τον κόσμο από εκεί. Να πούμε ότι όλοι οι πολίτες στο πολιτιστικό κέντρο του Φουρφουρά που βρίσκονται αυτή τη στιγμή, σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, είναι καλά. Υπάρχει και γιατρός στο σημείο, έχουν και φαγητό. Είναι πάρα πολύ δύσκολο το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων. Δεν μπορούν να καταφέρουν να αεροθετήσουν τις φωτιές, δεν μπορούν να καταφέρουν να κλείσουν τα μέτωπα. Άμεσος στόχος και σκοπός όλων είναι να μην κινδυνεύσουν ανθρώπινες ζωές, φυσικά και αργότερα περιουσίες. Είναι πολύ δύσκολη κατάσταση. Δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθεί αυτό το πύρινο μέτωπο που πραγματικά κατακαίει τον νότο του Ρεθύμνου για μία ακόμη φορά. Οι άνεμοι που πνέουν δυστυχώς κάνουν το έργο πολύ πολύ δύσκολο για όλους. Είναι μια πολύ ωραία επιχείρηση από χθες, Αλκιόνη, υπό εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες, διότι η κατάσταση και για όσους επιχειρούν, και είναι εκατοντάδες εκείνοι οι οποίοι βρίσκονται επί του πεδίου, είναι πραγματικά αποπνικτική. Ήδη λοιπόν, όπως μας είπες, έχουν εκενωθεί οικισμοί, με κατοίκους να απομακρύνονται με το κτέλ και με ιδιωτικά γιοταχή σε ασφαλή σημεία. Επαναλαμβάνουμε ότι σχεδόν η μισή πυροσβεστική δύναμη του νησιού βρίσκεται επί τόπου, ενώ συνεχίζουν να επιχειρούν και δυνάμεις από την Αθήνα. Είχαμε από χθες, λίγο μετά τα μεσάνυχτα, ενισχύσεις και σε ανθρώπινο δυναμικό και σε εναέρια μέσα. Ο Δήμος Αμαρίου συνολικά δοκιμάζεται από ανεξέλεγκτες πυρκαγιές πολλών εστιών. Και μιλάμε για μέτωπα μεγάλου μήκους. Θέλω λίγο να επαναλάβουμε, να μας πεις ποιες είναι οι περιοχές που έχουν εκενωθεί μέχρι στιγμής, άλλη μια φορά, Αλκιόνη. Έχει εκενωθεί, Κατερίνα, η Αγία Παρασκευή, έχει εκενωθεί το χωριό Αποδούλου, έχει εκενωθεί το Βασιακό, έχει εκενωθεί ο Πλάτανος, Σάτα, Ρίζικας, Άδρακτος και Λοχριά. Είναι αυτά που λάβαν το τελευταίο μήνυμα εκένωσης, οπότε δεν θα έχουν εκενωθεί ακόμα. Σε κάθε περίπτωση, να τονίσουμε ότι πέραν των δύσκολων συνθήκων λόγω της αφόρητης θερμοκρασίας, η οποία φυσικά έχει δημιουργηθεί γύρω από το μέτωπο της φωτιάς, όλοι όσοι επιχειρούν από χθες το βράδυ είναι εξαντλημένοι, το οποίο προφανώς δυσκολεύει ακόμα περισσότερο το έργο τους, καθώς όλες οι δυνάμεις της Κρήτης σχεδόν, όπως είπες και εσύ, βρίσκονται στα σημεία. Λοιπόν, Αλκιόνη, θα πάμε αυτή τη στιγμή, παραμένεις μαζί μας, στην κυρία Μαρία Λιονίνη, αντιπεριφερειάρχης Ρεθύμνου, για να μας δώσει και εκείνη την εικόνα που έχει. Κυρία Λιονί, είναι μια εξαιρετικά δύσκολη μέρα, δυστυχώς. Δυστυχώς, από χθες, ενώ το πρωί είχαμε κάποιες ελπίδες. Πρόσκαιρη ύφεση είχαμε, ναι, ακριβώς, δεν υπήρξε μια πρόσκαιρη ύφεση μετά τις 11 η ώρα. Δυστυχώς αναζωπηρώθηκαν αρκετά μέτωπα και προς την Αγία Παρασκευή πάλι.
και προς το χωριό Αποδούλου και προς τα χωριά που είπατε Άγιο Ιωάννη και Πλάτανος. Εκενώσαμε το χωριό Αποδούλου, εκενώνεται τώρα ο Πλάτανος και προχωράμε προς τη Λοχριά. Εγώ κατευθύνομαι προς τα εκεί. Ο αέρας είναι πάρα πολύ. Εδώ το μικροκλίμα της περιοχής, ξέρετε, είναι εξαιρετικά παράξενο. Έχει πολύ αέρα, ο οποίος προβλημίζεται, δηλαδή αλλάζει κατεύθυνση μέσα σε δευτερόλεπτα, θα έλεγε κανένας. Έχετε κάποια επιπλέον ενημέρωση σε σχέση με την εξέλιξη του καιρού τις επόμενες ώρες, ιδίως σε ό,τι αφορά τους ανέμους? Θα συνεχίσουν, δυστυχώς θα συνεχίσουν με αυτή την ένταση μέχρι το βράδυ. Άρα η πρόκληση είναι ιδιαίτερα υψηλή μέχρι και τις νυχτερινές ώρες. Βέβαια, ακριβώς, εξαντλούνται και οι ανθρώπινες δυνάμεις. Ήταν 250 και πλέον πυροσβέστες, θελοντές, όλο το δυναμικό περιφέρειας και δήμων από χθες το βράδυ, δημιουργώντας μία σπίδα στις περιουσίες για να προστατεύσουν και σπίτια και καλλιέργειες και την ανθρώπινη ζωή. Οι άνθρωποι αυτοί επιχειρούν υπό ασφυκτικές συνθήκες. Οι πάντες, δεν έχει κοιμηθεί κανένας μας. Εμείς φύγαμε από τη φωτιά τα ξημερώματα, ξανά μετά το πρωί πάλι, και η πολιτική προστασία και οι εθελοντές, που θέλω να τους ευχαριστήσω πάρα πολύ μέσα στην καρδιά μου, που βοηθάνε, που επιχειρούν. Δεν αναφέρομαι βέβαια στην πυροσβεστική υπηρεσία, οι οποίοι οι πυροσβέστες με ηρωισμό. Αλλά το μέτωπο είναι πάρα πολύ μεγάλο, δεν βοηθούν καθόλου οι καιρικές συνθήκες. Εν πάση περιπτώσει, εμείς προσπαθούμε να βοηθήσουμε τους ανθρώπους μας τώρα, να μην έχουμε κίνδυνο ανθρώπινη ζωή ή σωματικής ακεραιότητας, και βέβαια να σωθούν περιουσίες και χωριά, γιατί κινδυνεύουν, και μετά τα άλλα θα τα βρούμε. Τα πιο δύσκολα σημεία αυτή τη στιγμή ποια είναι, κυρία Λιονή, και αν έχετε έτσι μία πρώτη εικόνα σε ό,τι αφορά τις καταστροφές? Διότι εμείς αυτό που βλέπουμε σε επίπεδο ρεπορτάζ τουλάχιστον είναι ότι υπάρχουν εκτεταμένες ζημιές σε δημόσιες υποδομές, σε δίκτυα κοινής ωφελίας, σε σημεία υδροληψίας, σε λεώνες, αμπελώνες. Επιβεβαιώνονται όλα αυτό αυτά που λέτε. Ναι, ναι, επιβεβαιώνονται, ναι, βέβαια. Ειδικά τα δίκτυα άρδευσης και ίδρυψης του Δήμου εκεί στην περιοχή της Αμπαδιάς, όπως λέγεται, σε όλα αυτά τα χωριά που προαναφέρατε, επειδή ήταν επιφανειακά, ελάστιχα δηλαδή, τα δίκτυα, ναι, είναι τα τραμμένα. Προσπαθούν οι άνθρωποι τώρα εκεί του Δήμου, από όποια χωριά έχει απομακρυνθεί, ας πούμε, η φωτιά και δεν έχουν νερό, να τους δώσουν νερό μέσω βιτίων, γεμίζοντας δεξαμενές όπως την Αγία Παρασκευή, να αποκαταστήσουν κάποια δίκτυα. Και εδώ γίνεται πόλεμο, τι να πω. Παρά το γεγονός ότι έχουν ενισχυθεί πάρα πολύ και οι δυνάμεις και σε ανθρώπινο δυναμικό και σε εναέρια μέσα, ήδη από νωρίς το πρωί είναι ενισχυμένες οι δυνάμεις, είναι και καθοριστικός ο ρόλος του φράγματος Σαμαρίου σε ό,τι αφορά την προσπάθεια αυτή, την τιτάνια προσπάθεια της κατάσβεσης της Μεγάλης Πυρκαγιάς. Από παντού παίρνουν νερά, yeah, τα εναέρια μέσα, και από το Ρέθυμνο ακόμα παίρνουν νερό. Από όπου μπορούν, από όπου μπορούν, γιατί ξέρετε, είναι και οι συνθήκες του αέρα που αν επιτρέπουν ή όχι τα ελικόπτερα, γιατί οι άνθρωποι, εντάξει, να μην κινδυνεύσει η ανθρώπινη ζωή, είτε είναι των πολιτών κάτω, είτε είναι των ανθρώπων που ρίχνουν με τα εναέρια μέσα νερό. Γιατί, ξέρετε, βλέπετε, ο στροβιλισμός δημιουργεί και κίνδυνο και στα εναέρια μέσα. Έτσι είναι. Έχετε να κάνετε, να απευθύνετε κάποια σύσταση προς όσους παρακολουθούν αυτή τη στιγμή? Ειδικά, καταρχάς, να ακολουθούν όλοι οι άνθρωποι τις οδηγίες της πυροσβεστικής και κυρίως της αστυνομίας, η οποία έχει αναλάβει την αστυνόμευση των δρόμων, της τροχέας δηλαδή, γιατί σε κάποια σημεία το επαρχιακό δίκτυο του Αμαρίου έχει κλείσει, δεν είναι εύκολη πρόσβαση λόγω της φωτιάς, και οι πολίτες παρακαλώ πάρα πολύ να είναι υπάκουοι. Το 112, όταν μιλάει για εκένωση, θα πρέπει με τη βοήθεια της αστυνομίας και των ανθρώπων του Δήμου, της περιφέρειας και των εθελοντών να φεύγουν γρήγορα, να υπακούν. Εμείς έχουμε λεωφορεία και από την πλευρά του Ρεθύμνου και από την πλευρά του Ηρακλείου. Βοήθησε και η Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου με τον κύριο Συριγωνάκη και τον Περιφερειάρχη, τον κύριο Αρναουτάκη. Ήρθαν λεωφορεία και από το Ηράκλειο. Οπότε θα επιβιβάζονται οι άνθρωποι από το πιο ασφαλές μέρος, έτσι, για να μην κινδυνεύουν. Θα πηγαίνουν σε ένα ασφαλές σημείο που έχει εξασφαλίσει εδώ ο Δήμος με νερά, τροφή κτλ. Και πιστεύω και εύχομαι και ελπίζω γρήγορα να
γυρίσανε στα σπίτια τους ασφάλεια. Κυρία Λιονή, σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλή δύναμη. Να πάμε στον κύριο Μανώλη Ψαρουδάκη. Είναι αντιδήμαρχος Σαμαρίου. Κύριε Ψαρουδάκη, να μας μεταφέρετε λίγο την εικόνα αυτή τη στιγμή. Δεν ξέρω αν με ακούει ο κύριος Ψαρουδάκης. Λοιπόν, θα επιστρέψουμε στον Αντιδήμαρχο Αμαρίου. Θα πάμε τώρα στην Αλκιόνη Χριστοδουλάκη για να δούμε αν και εφόσον έχει προκύψει οτιδήποτε νεότερο σε επιχειρησιακό επίπεδο. Αλκιόνη. Ναι, δεν υπάρχει κάτι νεότερο ακόμα, Κατερίνα. Άκουγα την συζήτηση με την Μέρη Λιονή, την Αντιπεριφερειάρχη, και πραγματικά αξίζει τον κόπο να σταθούμε σε αυτό που είπε στο τέλος. Όλοι οι πολίτες να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων. Καταλαβαίνει ο καθένας την αγωνία τους και το φόβο τους για την περιουσία τους, για τα σπίτια τους. Αλλά προέχει η σωματική ακαιρεότητα όλων των ανθρώπων να ακολουθούν όλες τις οδηγίες όσο πιο πιστά γίνεται. Όλοι εργάζονται για να τους κρατήσουν ασφαλείς. Οι άνεμοι, όπως είπαμε, δυσκολεύουν πάρα πολύ το έργο. Τα εναέρια μέσα βοηθούν υπερβολικά. Ελπίζουμε ότι μέχρι το τέλος της ημέρας θα έχει οριοθετηθεί με κάποιο τρόπο αυτή η φωτιά, γιατί δεν θέλουμε καθόλου να σκεφτούμε το ενδεχόμενο του να πέσει ο ήλιος και να πρέπει να απομακρυνθούν τα εναέρια μέσα σε αυτή την κατάσταση που ζούμε αυτή τη στιγμή στο Νότο. Όλες οι δυνάμεις κάνουν τα αδύνατα δυνατά. Πραγματικά οι προσπάθειες είναι υπεράνθρωπες αυτών των ανθρώπων που παλεύουν με τις φλόγες. Είναι αδιανόητο αυτό που ζει πάλι ο Νότος του Ρεθύμνου. Και να πούμε, Αλκιόνη, όσο εσύ μας μεταφέρεις τα στοιχεία σε επιχειρησιακό επίπεδο, ότι παρακολουθούμε εικόνα από το χωριό Αποδούλου, το οποίο επίσης απειλήθηκε και το οποίο επίσης εκενώθηκε. Και είναι ενδεικτικό της κατάστασης που επικρατεί ότι, και με δεδομένο το γεγονός ότι η φωτιά αυτή την ώρα δέχεται διαδοχικές αναζωπηρώσεις, επιχειρούν εναέρια μέσα τα οποία έχουν ενισχυθεί από μικρά πυροσβεστικά αεροπλάνα. Πλάνα. Αν δεν κάνω λάθος, είναι πάνω από 200 πυροσβέστες που επιχειρούν, 47 οχήματα, 14 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, και υπάρχουν, είπαμε, τα αεροσκάφη και τα ελικόπτερα, 10 και 6 αντίστοιχα, εκ των οποίων τα δύο είναι συντονιστικά. Ακριβώς, Κατερίνα, τεράστιες οι δυνάμεις, όλοι έχουν πέσει σε αυτή τη φωτιά. Δυστυχώς το πρωί, όπως αναφέρθηκε νωρίτερα, είχαμε μια ελπίδα, δεδομένου του ότι είχε οριοθετηθεί με κάποιο τρόπο η φωτιά. Είχαμε μια ελπίδα ότι έχει αρχίσει να φαίνεται το τέλος αυτής της πύρινης περιπέτειας. Δυστυχώς όμως, με την πρωινή αναζωπήρωση στον Άγιο Ιωάννη, τα πράγματα πολύ γρήγορα βγήκαν εκτός ελέγχου, και αυτό είναι αυτό που ζούμε αυτή τη στιγμή όλοι στο Ρέθυμνο, οι πολίτες, εμείς, οι πυροσβεστικές δυνάμεις, η πολιτική προστασία, οι εθελοντές. Να τονίσουμε για μία ακόμη φορά το σπουδαίο έργο που κάνουν αυτοί οι εθελοντές, που πραγματικά χωρίς τη συμβολή τους τίποτα από αυτά δεν θα ήταν δυνατό. Υπάρχει ανησυχία. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι τα εναέρια μέσα, 16 εναέρια μέσα, είναι πολλά. Παίρνουν νερό από όπου βρίσκουν, όπως είπε και η κυρία Λιονή. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι δεν απέχουμε πολύ από έναν έλεγχο της φωτιάς, να μην κινδυνεύσουν σπίτια, να μην κινδυνεύσουν φυσικά άνθρωποι, να συνεχίσουν οι εκενώσεις όσες χρειάζονται και όσο χρειάζονται να γίνονται με αυτή την οργάνωση που ήδη συμβαίνει, δηλαδή και το πολιτιστικό κέντρο που άνοιξε στο Φουρφουρά. Και πραγματικά οι άνθρωποι φεύγουν από όλα τα σημεία που κενώνονται και βρίσκονται εκεί και έχουν την ασφάλεια και την περίθαλψη που χρειάζονται. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Το πολιτιστικό λοιπόν κέντρο του Δήμου Φουρφουρά είναι ανοιχτό για όσους ειδοποιήθηκαν ή θα ειδοποιηθούν, προκειμένου να απομακρυνθούν από τις οικίες τους για λόγους ασφαλείας. Αλκιόνη, βάζουμε άνω τελεία. Να επιστρέψω στον κύριο Ψαρουδάκη. Μας ακούτε τώρα, κύριε Ψαρουδάκη? Σας ακούω. Λοιπόν, δυστυχώς, έπειτα από μια πρόσκαιρη ύφεση, τα πράγματα έχουν πάρει ανεξέλεγκτη τροπή. Θέλω λίγο να μας δώσετε το στίγμα και την εικόνα σε ό,τι αφορά το Δήμο Αμαρίου. Προσπαθώ να καθιστώ σε ψυχραιμία, γιατί έχω αναλάβει από χθες το καθήκον να προσπαθώ τους ηλικιωμένους να έχουμε διοικητική μέρημνα. Προσπαθήσαμε χθες βράδυ, εκενώντας το χωριό της Αγία Παρασκευή, κάποιους κάτοικους τους μεταφέραμε, ανοίξαμε σπίτια στο Αποδούλου και φιλοξενηθήκαμε. Σήμερα ήρθε η σειρά του Αποδούλου, οπότε ανοίξαμε το πολιτιστικό κέντρο του Φουρφουρά. Έχει έρθει κόσμος εδώ,
μεταφέρθηκε σε λεωφορείο. Ταξιδιώτες που ήταν από την Αθήνα που καραφερίζουν αυτήν την εποχή εδώ με παιδιά. Έχετε υπολογίσει πόσος κόσμος βρίσκεται εκεί αυτή τη στιγμή κατά προσέγγιση? Ναι, όχι, έχω μαζί μου. Καμιά στρανταριά είμαστε τώρα εδώ. Mm-hmm. Όμως θα έρθουν σε λίγο και άλλοι. Έχουμε εξασφαλίσει το βράδυ προσφορά από το Αλεξάνδρ, το ξενοδοχείο των επιχειρήσεων Γενεράλη, στο Γερακάρι να μείνουν όποιοι χρειαστεί. Εδώ επικουρεί η Μητρόπολη ό,τι αφορά το φαγητό, σε συνεργασία με τη βοήθεια, με την υπηρεσία του Δήμου, τη βοήθεια στο σπίτι. Έχουμε γιατρό. Προσπαθούμε δηλαδή να μπορέσει ο κόσμος να περάσει. Είναι μια οργανωμένη συνθήκη, έτσι όπως μας τα περιγράφετε. Ναι. Να ζει, εδώ είναι σε ασφάλεια. Στα χωριά μας δυστυχώς δεν είναι ασφαλή. Και πραγματικά αυτό που, γιατί έχουμε επαφή συνεχή τηλεφωνήματα, περνάμε δράμα. Τα χωριά καίγονται. Γίνεται μάχη για να μην μένει στα χωριά, όμως. Η πιο δύσκολη εικόνα σε ποια χωριά σημειώνεται αυτή τη στιγμή? Στο Αποδούλου. Τώρα και δύο ώρες είναι στο Αποδούλου. Τώρα δύο ώρες έχω φύγει, αλλά συνεχίζει να είναι εκεί και παντού. Από εκεί γύρισε η φωτιά, δηλαδή από τις 12 η ώρα, και πάει, προχωράει προς τον Πλάταδο και σε άλλα χωριά που αυτή την εικόνα δεν την έχω εγώ. Δεν έχω εικόνα. Σε κάθε περίπτωση είδα αυτό που είπατε, εθελοντές έχουν μείνει από τα χωριά, όλοι οι νέοι που μπορούσαν με υδροφόρες, τρακτέρ, και προσπαθούν να περιορίσουν τις αυλές να μην βγει στο χωριό. Υπάρχουν τα μέσα, οπωσδήποτε τα αέρια, που αυτά ουσιαστικά μπορούν να βοηθήσουν πραγματικά με τέτοιο αέρα τη φωτιά. Έχουν καεί σπίτια, κύριε Ψαρουδάκη, μέχρι στιγμής, έχετε ενημέρωση? Αυτό που ξέρω για το χωριό μου είναι ότι οι άκρες, τα κρυανά σπίτια, όλα τα κρυανά σπίτια γύρω-γύρω στο χωριό, τα έχει λείψει φωτιά. Τώρα πόσο παραπάνω και λίγο, δεν είμαι εκεί, δεν πλησιάζει κανείς. Νομίζω ότι πάντως όλο γύρω-γύρω κύκλος, όπως έγινε το ίδιο πράγμα για την Αγία Παρασκευή χθες. Όμως η Αγία Παρασκευή, ως εκθάματος, δηλαδή το πρωί που ξυπνήσαμε, που βλέπαμε όλη τη γύφτα αυτή την εικόνα του, μια εικόνα σύγχρονου Νέρονα δηλαδή, που και εγώ ήταν όλο το φόντο αυτό, δηλαδή της Αγίας Παρασκευής. Το πρωί, ως εκθάματος, δεν είχε καεί ούτε δέντρο μέσα στο χωριό, ούτε γλάστρα, ούτε κανένα σπίτι. Άρα ήταν καλό, εξήγησαμε με αισιοδοξία το πρωί, μέχρι την 11 η ώρα που είχε κάποιο αναζωπηρό και πολύ μεγάλο άνεμο. Υπάρχουν τώρα, ναι, δυστυχώς υπάρχουν δύο επιπλέον επιβαρυντικοί παράγοντες μεταξύ όλων των άλλων. Το γεγονός ότι η κατάσταση είναι οριακή και σε επίπεδο ανθρώπινων δυνάμεων και αντοχών, και επίσης ότι κάποια στιγμή θα πάψουν να ενεργούν, να επιχειρούν τα εναέρια μέσα, με δεδομένο όμως ότι οι άνεμοι δεν θα κοπάσουν μέχρι το βράδυ, κύριε Ψαρουδάκη. Αυτή είναι μια επιπλέον δυσκολία, ναι. Δεν θέλω να το σκέφτομαι, και όπως είπα προηγούμενα, προσπαθώ να κρατήσω την ψυχραιμία και το... Γιατί ξέρουμε τι γίνεται, ξέρουμε τα μέρη που μεγαλώσαμε, εμένα το χωριό μου και η Αγία Παρασκευή, το Ποδούλου. Μεγάλωσα τα Ποδούλου, η μάνα μου την Αγία Παρασκευή. Είναι χωριά τα οποία είναι μισή ζωή και νιώθω πάρα πολύ δύσκολα. Δηλαδή, δυσκολεύουμε πάρα πολύ. Θέλουμε να έχουμε δυνάμεις όμως να προσπαθήσουμε να υπηρετήσουμε και να προστατεύσουμε, γιατί πρώτα είναι η ανθρώπινη ζωή. Έτσι, να μην χάσουμε κανένα, να μην δυσκολευτεί κάποιος. Έτσι, να μπορέσουμε να προσφέρουμε ό,τι μπορούμε. Ένα, δύο, τα σπίτια ή τα ζώα. Γιατί γίνεται πολύ μεγάλη προσπάθεια με τα κοπάδια. Χθες δεν χάσαμε. Η εικόνα που έχω από αυτή τη χθεσινή βραδιά και μέχρι το μεσημέρι σήμερα, δεν είχαμε χάσει ζώα. Δεν ξέρω τώρα. Υπήρχαν ενημερώσεις συνέχεια για να μπορούν τα άλλα χωριά να φύγουν μισή ώρα, μια ώρα πριν. Δεν φαινόταν επουδενή όταν υπήρχε πληροφορία σε εμάς που συμμετέχουμε στο σχέδιο ξενοκράτησης ότι σε μισή ώρα θα έρθει η φωτιά. Δεν φαινόταν. Δηλαδή πήγαμε στα καφενεία να διώξουμε τον κόσμο και σχεδόν μας αποδοκίμασαν. Δηλαδή, τι είναι αυτά που λέτε, δεν γίνεται αυτό. Όμως πραγματικά υπάρχουν τα μέσα, εγώ αυτό φαντάζομαι, δεν υπάρχουν μάγοι. Υπάρχουν τα μέσα που μπορούν να καταλάβουν πραγματικά και να αξιολογήσουν προς τα που πάει η φωτιά. Άρα το σύστημα, δηλαδή, πώς θα εκκαινώνονται τα σχόλια και αυτά, και ότι με αυτόν τον τρόπο, δηλαδή, αν δεν γινόταν με αυτόν τον τρόπο, σας λέω ότι με τον τρόπο που έγινε, ήταν πολύ πιθανό να είχαμε δυσκολίες. Αλλά και στα δύο χωριά, όλοι οι οικειωμένοι και όλοι οι άνθρωποι που χρειαζόταν προστασία είχαν απομακρυνθεί πολύ έγκαιρα.
Πολύ βασικό. Λοιπόν, κύριε Ψαρουδάκη, να σας ευχαριστήσω θερμά για το χρόνο που μας διαθέσατε. Καλή δύναμη να σας ευχηθώ, γιατί οι ώρες είναι δύσκολες. Και εμείς σε αυτό το σημείο θα περάσουμε σε μία σύντομη διακοπή. Θα επιστρέψουμε στις 5.30.